διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου γεννήθη και τέθη το θέμα μεταφοράς τροφίμων, στρατευμάτων, πολεμοφοδίων και οτιδήποτε άλλο από την Αμερική κυρίως προς την Ευρώπη που ήταν υπό το ζυγό των Γερμανών. Έτσι γεννήθηκε η ανάγκη ναυπήγησης ενός γρήγορου ως προς την ναυπήγηση και όχι ως προς την ταχύτητα, σχετικά φτηνού και εύκολου πλοίου, ούτως ώστε να πραγματοποιηθούν αυτοί οι στόχοι. Έτσι λοιπόν ενεκρίθη ένα σχέδιο ναυπηγικό του συγκεκριμένου πλοίου από την κυβέρνηση της Αμερικής και πλέον όλη η Αμερική, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, άρχισε να κατασκευάζει Liberty σε τμήματα. Τα μετέφεραν στα παράλια, εκεί που ήταν οι ναυπηγικές κλίνες και καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου ναυπηγήθησαν περίπου 2.720 πλοία τέτοιου τύπου. Είναι ένα πλοίο γύρω στις 10.000 τόνους, κινούμενο με ατμό, ατμοκίνητο δηλαδή, με μια μηχανή γύρω στις 2.500 ύπους και είχε μια μικρή σχετικά ταχύτητα γύρω στους 11 κόμβους. Θα θεωρείτε ότι ήταν επιτυχές εάν κατάφερνε να κάνει ένα ταξίδι διασχίζοντας τον Ατλαντικό, καθώς ήταν γεμάτος από νάρκες που τους είχαν ποντίσει οι Γερμανοί, τα αεροπλάνα τους, τα υποβρύχια τους κλπ. Έστειναν καρτέρι και όποιο πλοίο περνούσε και το αντιλαμβάνονταν, το βύθιζαν. Η συνεισφορά των πλοίων Liberty κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν πολύ σημαντική. Δεδομένου ότι στα πρώτα χρόνια του πολέμου τα περισσότερα πλοία των, όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και των Ευρωπαίων είχαν καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς και όλα τα άλλα τα σχετικά, όπως επίσης και τα ναυπηγεία είχαν πάψει να λειτουργούν γιατί είχαν και αυτά καταστραφεί, η ναυπήγηση αυτών των πλοίων έδωσε τη δυνατότητα στις συμμαχικές δυνάμεις να μεταφέρουν χιλιάδες τόνους, εκατομμύρια τόνους από τρόφιμα, υλικά, πολεμοφόδια, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες από την Αμερική στην Ευρώπη. Έτσι ανάγκασαν τον Χίτλερ να σταματήσει τον λέλαπα του πολέμου που τόσα δεινά και τόσα κακά έφερε στον κόσμο. Η μεγάλη ελληνική ναυτιλία αλλά και το ελληνικό κράτος πάντα έψαχναν να βρουν ένα Liberty, να το κρατήσουν ως μουσείο, σαν ελάχιστο φόρο τιμής και για αυτούς που χάθηκαν, αλλά και για τη σημασία που, και τη βοήθεια που έδωσε στην ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας και όχι μόνο, αλλά και ολόκληρης της ελληνικής οικονομίας. Γύρω λοιπόν στο 2006 και στο 2007, μια ομάδα Ελλήνων εφοπλιστών με επικεφαλή στο Σπύρο το Πολέμη της Remy Maritime ανακάλυψαν αυτό το πλοίο μισοβουλιαγμένο σε κάποιο ποτάμι της Αμερικής. Αφού του έριξαν τις πρώτες ματιές και έγινε η πρώτη επιθεώρηση, έκαναν αίτηση προς το κυβέρνηση της Αμερικής να μας το παραχωρήσουν. Σε αυτό συνέβαλαν καθοριστικά τόσο ο Λεωνίδας Ραπτάκης, ένας Έλληνας γερουσιαστής του Rock Island, αλλά και άλλοι Έλληνες της Διασποράς και εδώ και κατάφεραν και έπεισαν τους Αμερικανούς να μας το παραχωρήσουν. Το 2008 του κάναμε επιθεώρηση, του έκανα και εγώ προσωπικά και κανονίσαμε αφού γίνουν οι απαραίτητες προεργασίες και προετοιμασίες για τον διάπλου του Ατλαντικού στις 6 Δεκεμβρίου, χαρακτηριστική ημέρα του Αγίου Νικολάου, το πλοίο απέπλευσε ρημουλκούμενο από τον Όλφοκ της Αμερικής για την Ελλάδα, όπου εσίως έφτασε στις 11 Ιανουαρίου του 2009 και πλαγιοδέτησε στο χώρο μπροστά από το καινούριο Υπουργείο. Εξεδόθησαν σχετικές άδειες, συγκεντρώθηκαν κάποια χρήματα στην αρχή και ξεκινήσαμε να κάνουμε τις απαραίτητες εργασίες και μετατροπές για την αποκατάστασή του, διότι ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη γέφυρα του πλοίου. Στη γέφυρα λοιπόν του Liberty, από άποψη ναυτιλιακών οργάνων και βοηθημάτων, υπήρχε η μαγνητική πηξίδα, η γυροσκοπική πηξίδα, ένας επαναλήπτης, το τιμόνι και τίποτε άλλο. Μια απλή γέφυρα με απλά όργανα που τα βλέπουν οι σημερινοί νέοι και εν πάση περιπτώσει αναρωτιόνται πώς ήταν δυνατόν αυτά τα πλοία αυτού του μεγέθους με αυτά τα φτωχά όργανα να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ωκεανούς, σε όλες τις θάλασσες. Βρισκόμαστε στην καρδιά του πλοίου, στο μηχανοστάσιο.
ατμοκίνητη η μηχανή, τριών σταδίων, όπως και όλα τα μηχανήματα είναι ατμοκίνητα, με δύο καζάνια. Εύκολη σχετικά μηχανή, αξιόπιστη, που ποτέ δεν σε πρόδιδε, αρκεί να έχεις βασικές και μόνο γνώσεις. Σε αυτό λοιπόν το χώρο, όπως και σε όλα τα άλλα σημεία του πλοίου, έγιναν εκτεταμένες επεμβάσεις, κυρίως στην άποψη της συντήρησης, του καθαρισμού, της αμοβολής, της υπροβολής και του χρωματισμού. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο νούμερο 4 του αμπάρι, στον Κουραδόρο, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί σαν εκθεσιακός χώρος. Ήδη πολλά αντικείμενα, ναυτιλιακά όργανα, φωτογραφίες κλπ. Όχι μόνο από Liberty, αλλά περασμένων γενεών, εκτίθενται σε αυτό το χώρο και βεβαίως καθημερινά και εν πάση περιπτώσει με τη διάθεση και την προσφορά φίλων εμπλουτίζεται διαρκώς αυτός ο χώρος. Ένα από τα βασικά που εκτίθενται σε αυτό το χώρο είναι φωτογραφίες των 100 Liberty που παρακολούθησαν στην Ελλάδα και στους Έλληνες πλειοκτήτες μετά τη λήξη του πολέμου. Αυτά τα Liberty πρέπει να ομολογήσουμε ότι έδωσαν πνοή, έδωσαν ανάσα και ήταν το βατήρας που αναπτύχθηκε η ελληνική ναυτιλία και η ελληνική οικονομία μετά το τέλος του πολέμου, που όλα είχαν ρημάξει, είτε αυτός ήταν στόλος εμπορικός, είτε ήταν λιμάνια, είτε ήταν οτιδήποτε άλλο. Στο σχέδιο και στην προσπάθεια αποκατάστασης του Liberty, καθοριστική ήταν η συμβολή αλλά και η συμβουλή του αείμνηστου πλέον κατά Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, ιδρυτού και προέδρου της Κώστα Μάρε Σίπιν, ο οποίος με γενναία χρηματοδότηση που φτάνει σε απίστευτα υψηλά ποσά, καταφέραμε να αποκαταστήσουμε το Liberty στην αρχική του μορφή και αποτελεί πλέον μια ολοκλήρωση ενός ονείρου των Ελλήνων, ούτως ώστε ένα Liberty αυτού του βατήρα της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας να έρθει στα ελληνικά χέρια, να μετατραπεί σε μουσείο και μουσιακό έκθεμα, ούτως ώστε, επειδή είναι ανοιχτό στο κοινό, σε παλιούς και σε νέους, να μάθουν τι ρόλο έπαιξαν όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, όχι μόνο σε αυτό το θαύμα της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, αλλά και τη σημασία που είχαν αυτά τα πλοία στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και τη συμβολή τους στην νίκη κατά του φασισμού. We'll be right back.